Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ονομάζομαι Λιώξος Τουρκιάδης και εκπροσωπώ τους ξενοδόχους Καμένων Βούλων. Ο κύριος Δήμαρχος Πραγλίγου είπε: «Σας καλωσορίζουμε στην Λιτρόπολη Καμένων Βούλων». Δυστυχώς, εδώ και 8 χρόνια έχει πάψει η περιοχή μας, η πόλη μας να είναι Λιτρόπολη. Εδώ και 8 ολόκληρα χρόνια. Ο επενδυτής, ο οποίος μέχρι τα 15 εκμεταλλευόταν τα υδροθεραπευτήρια αυτά, με μία επιστολή προς την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά στους φορείς και στο Σύλλογο Ξενοδόχων, έκλεισε τα υδροθεραπευτήρια υπερτεριότητα του Δήμου, διότι τα νερά ήταν μολυσμένα, συγκυρίστηκε. Δεν ξέρω όμως αν αυτό ήταν αλήθεια ή όχι, ή ήταν ένας μοχλός πίεσης για τον επενδυτή να πάρει ξανά τα λιαματικά νερά για 40 χρόνια, όπως φημολογείται, λένε ότι τα πήρε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ζητάμε από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι έχω καταθέσει από τον Αύγουστο ένα αίτημα των ξενοδόχων να ψηφιστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, να γίνει αυτό που είπε ο Δήμαρχος, να εκμεταλλευτεί η αιματική πηγή που για τα πιστοποιημένη που είναι έξω από το Δημαρχείο, αλλά θέλουμε και αιματικό νερό για τα ξενοδοχεία μας. Ναι, οι ειδικοί λένε ότι πλέον των 500 κυβικών την ώρα το νερό πηγαίνει στη θάλασσα. Πλέον των 500 κυβικών την ώρα. Λοιπόν, είναι αμαρτία το νερό να πηγαίνει στη θάλασσα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές χρήσεις. Και για τα ξενοδοχεία μας και δημόσια γεωματικά νερά να είναι και υδροθερμία να χρησιμοποιηθεί και πολλά πολλά άλλα. Πριν μερικές μέρες ο Υπουργός Οικονομικών επισκέφθηκε τα Καμένα Βούλα και του έθεσε και αυτό το ίδιο αίτημα. Θέλουμε γεωματικό νερό για τα ξενοδοχεία μας. Ένα σύστημα που επικρατεί απέναντι στην Λεδιψό, έχει 3 υδροθεραπευτήρια, 2 ιδιωτικά, 1 του ΕΟΤ και 25 ξενοδοχεία έχουν ιαματικό νερό μέσα στα ξενοδοχεία τους. Λοιπόν, κάτι ανάλογο ζητάμε και εμείς εδώ. Έτσι νομίζω ότι θα αφαγκιστρωθούμε από οποιονδήποτε άλλο εκμεταλλευτή των ιαματικών πηγών των ελληνικών τουριστικών ακινήτων. Αυτό είναι το αίτημά μας. Ένα αυτό και ένα άλλο. Τα Καμένα Βούλα έχουν αποκοπεί από την σκηνωνιακά εννοώ, από την κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Κανένα λεωφορείο, κανένα τρένο δεν σταματάει στο Δήμο μας. Γενικά και το τρένο, αλλά και η συγκοινωνία. Δεν σταματάει κανένα λεωφορείο. Λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνει κάτι, ειδικά με το τρένο. Το τρένο δεν νομίζω κατασκευάστηκε μόνο για την Κόσκο και για ορισμένες άλλες εταιρείες. Πρέπει ορισμένες ώρες την ημέρα να σταματάει στο Μόλο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο χαρά μας που βάζει την υποψηφιότητα στη Θεότητα. Η Θεότητα είναι δυστυχώς ένας νομός ο οποίος έπεσε σε άσχημα χέρια όλα αυτά τα χρόνια.